Χαίρετε. Ονομάζομαι Νάκος Δημήτριος και σε αυτό το βίντεο θα ασχοληθούμε με τον χρονοπρογραμματισμό μιας κεντρικής μονάδας επεξεργασίας ή αλλιώς πιο γνωστή ως CPU. Το βίντεο αποτελεί μέρος του μαθήματος Λειτουργικά Συστήματα που διδάσκει ο κύριος Δασιγέννης Μινάς στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων, Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Θα ξεκινήσουμε αναφέροντας πως υπάρχουν οι preemptive, προεκτοπιστικοί, και non-preemptive, μη προεκτοπιστικοί αλγόριθμοι. Η διαφορά τους είναι πως στους προεκτοπιστικούς αλγορίθμους η διεργασία μπορεί να διακοπεί και η CPU να δοθεί για τη διεκπαιρέωση μιας άλλης διεργασίας. Μαζί σε αυτό το βίντεο θα μελετήσουμε τρεις αλγορίθμους χρονοπρογραμματισμού: τον First Come First Serve, τον Shortest Job Next και τον Round Robin. Ο πρώτος είναι ο First Come First Serve, ο οποίος εφαρμόζεται μη προεκτοπιστικά, δηλαδή οι διεργασίες του δεν μπορούν να διακοπούν, και προτάσει τη διεργασία που τέθηκε νωρίτερα σε ετοιμότητα. Αυτό σημαίνει πως με όποια σειρά έρθουν οι διεργασίες, με αυτή τη σειρά θα αντιμετωπιστούν και από την κεντρική μονάδα επεξεργασίας. Επόμενος αλγόριθμος είναι ο Shortest Job Next, ο οποίος εφαρμόζεται επίσης μη προεκτοπιστικά, δηλαδή πάλι οι διεργασίες του δεν διακόπτονται, και προτάσει τη διεργασία που θα απασχολήσει λιγότερο την κεντρική μονάδα επεξεργασίας. Αυτό σημαίνει πως αυτός ο αλγόριθμος πάντα θα ασχολείται με την διεργασία που έχει τις λιγότερες απαιτήσεις. Τέλος, ο Round Robin εφαρμόζεται προεκτοπιστικά, δίνει δηλαδή προτεραιότητα σε άλλες διεργασίες, αν αυτό χρειαστεί, και διατρέχει τις διεργασίες αυτές κυκλικά. Η κεντρική μονάδα επεξεργασίας εκτελεί κάθε διεργασία για το πολύ ένα κβάντο χρόνο τη φορά. Υπάρχει καλύτερος αλγόριθμος μεταξύ αυτών? Η απάντηση είναι πως δεν υπάρχει ένα και μοναδικό κριτήριο. Ένα από τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται είναι ο μέσος χρόνος ολοκλήρωσης επί όλων των διεργασιών. Ο χρόνος ολοκλήρωσης μιας διεργασίας είναι ο χρόνος που μεσολαβεί από τη στιγμή που η διεργασία τίθεται σε ετοιμότητα για πρώτη φορά μέχρι τη στιγμή που πάβει να εκτελείται για τελευταία φορά. Ας δούμε μία άσκηση. Έστω ότι οι διεργασίες P1, P2, P3, P4 και P5 τίθενται σε ετοιμότητα σχεδόν ταυτόχρονα, αλλά με την παραπάνω σειρά, και ότι θα απασχολήσουν την κεντρική μονάδα επεξεργασίας για όσες χρονικές μονάδες αναφέρει ο παρακάτω πίνακας. Βλέπουμε πως ο P1 θα απασχολήσει τη CPU για 120 χρονικές μονάδες, η διεργασία P2 για 180, η διεργασία P3 για 40, η διεργασία P4 για 160 και η διεργασία P5 για 80 χρονικές μονάδες. Μας ζητείτε για κάθε έναν από τους First Come First Served, Shortest Job Next και Round Robin αλγορίθμους να σχεδιάσουμε το διάγραμμα Gantt που προκύπτει αν εφαρμόσουμε τον αλγόριθμο σε αυτές τις διεργασίες. Για τον Round Robin θεωρήστε ως κβάντο χρόνο τις 40 χρονικές μονάδες. Επίσης, να υπολογιστεί ο μέσος χρόνος ολοκλήρωσης των διεργασιών για κάθε αλγόριθμο. Θα ξεκινήσουμε με τον αλγόριθμο First Come First Served. Οι διεργασίες θα εκτελεστούν με τη σειρά άφιξης, δηλαδή πρώτα η P1, η P2, η P3, η P4 και τέλος η P5. Στον αλγόριθμο First Come First Served υπάρχει το λεγόμενο Burst Time. Για να υπολογιστεί το Burst Time, άρα τα βήματα επαναλήψεων, αυτό που κάνουμε είναι να πάρουμε τις απαιτήσεις της κάθε διεργασίας σε χρονικές μονάδες και να το διαιρέσουμε με το κβάντο χρόνο. Άρα βλέπουμε πως η P1 θα έχει 3 επαναλήψεις, η P2 4,5, η P3 1, η P4 4 και η P5 2 επαναλήψεις. Πρώτη επανάληψη για την P1. Δεύτερη επανάληψη για την P1. Στην τρίτη επανάληψη η P1 τελειώνει τη διεργασία. Επόμενη είναι η P2. Πρώτη επανάληψη, δεύτερη επανάληψη, τρίτη επανάληψη, τέταρτη επανάληψη, η διεργασία P2 τελείωσε και αυτή. Η P3 κάνει μία επανάληψη και ολοκληρώνεται. Συνεχίζουμε με την P4. Πρώτη, δεύτερη, τρίτη, στην τέταρτη επανάληψη ολοκληρώνεται και η διεργασία P4. Και τέλος, η P5 ολοκληρώνεται και αυτή
σε δύο επαναλήψεις. Θα παρατηρήσατε πως με την ολοκλήρωση κάθε μίας από τις διεργασίες συμπληρώναμε ταυτόχρονα και το πινακάκι των χρόνων. Το πινακάκι των χρόνων είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο όταν θέλουμε να υπολογίσουμε τον μέσο χρόνο ολοκλήρωσης κάθε αλγορίθμου. Βλέπουμε πως η διεργασία P1 ολοκληρώθηκε μετά από 120 χρονικές μονάδες. Η P2 ολοκληρώθηκε μετά από 300 χρονικές μονάδες. Η P3 μετά από 340 χρονικές μονάδες. Η P4 μετά από 500 χρονικές μονάδες. Και τέλος η P5 μετά από 580 χρονικές μονάδες. Ας υπολογίσουμε τώρα τον μέσο χρόνο ολοκλήρωσης. Η διεργασία P1 ολοκληρώθηκε σε 120 χρονικές μονάδες. Η διεργασία P2 απαιτούσε 180 χρονικές μονάδες. Οπότε, 120 και 180 συνολικά 300 χρονικές μονάδες για την ολοκλήρωση της διεργασίας P2. Η P3 διεργασία απαιτούσε 40 χρονικές μονάδες. Οπότε, ολοκληρώθηκε μετά από 40 συν 300 χρονικές μονάδες που είχαμε ήδη από τις δύο πρώτες διεργασίες, άρα συνολικά 340 χρονικές μονάδες. Ομοίως, η P4 διεργασία που απαιτούσε 160 χρονικές μονάδες, θα προσθεθούν αυτές οι χρονικές μονάδες στις ήδη υπάρχουσες 340 και συνολικά η P4 ολοκληρώθηκε μετά από 500 χρονικές μονάδες. Τέλος, η διεργασία P5 που απαιτούσε 80 χρονικές μονάδες ολοκληρώθηκε μετά από 580 χρονικές μονάδες. Άρα, ο μέσος χρόνος ολοκλήρωσης για τον αλγόριθμο First Come, First Served υπολογίζεται ως εξής. 120 και 300 και 340 και 500 και 580, όλο αυτό δια τον αριθμό των διεργασιών. Εδώ έχουμε 5 διεργασίες, οπότε δια 5. Και βρίσκουμε έτσι 368. Συνεχίζουμε με τον αλγόριθμο Shortest Job Next. Εδώ, οι διεργασίες με το μικρότερο χρόνο εκτέλεσης εκτελούνται πρώτες. Δηλαδή, πρώτα η P3, μετά η P5, μετά η P1, έπειτα η P4 και τέλος η P2. Η P3 ξεκινάει και ολοκληρώνεται σε 40 χρονικές μονάδες. Το σημειώνουμε και αυτό στο πινακάκι του χρόνου. Έπειτα ξεκινάει η P5, η οποία ολοκληρώνεται και αυτή μετά από δύο επαναλήψεις και συνολικό χρόνο 120 χρονικές μονάδες από την αρχή της επεξεργασίας των διεργασιών. Μετά η P1 θα ολοκληρωθεί και αυτή μετά από 240 χρονικές μονάδες και τρεις επαναλήψεις. Στη συνέχεια η P4 θα τρέξει και αυτή για άλλες 160 χρονικές μονάδες, συνολικά 400 και 4 επαναλήψεις, και τέλος η P2 διεργασία θα ολοκληρωθεί και αυτή μετά από 5 επαναλήψεις και συνολικά 580 χρονικές μονάδες. Όπως και πριν, ο μέσος χρόνος ολοκλήρωσης υπολογίζεται σύμφωνα με το πινακάκι και πολύ εύκολα βρίσκουμε ότι ο μέσος χρόνος ολοκλήρωσης είναι 40 και 120 και 240 και 400 και 580 και όλο δια 5 ίσον 276. Φτάσαμε και στον τελευταίο αλγόριθμο, τον Round Robin. Οι διεργασίες των Round Robin θα εκτελούνται κυκλικά με τη σειρά, δηλαδή P1, P2, P3, P4 και P5, καταναλώνοντας 40 κβάντα χρόνο τη φορά. Αυτό σημαίνει πως μετά από κάθε κύκλο θα αφαιρούμε 40 κβάντα χρόνο από τις απαιτήσεις της κάθε διεργασίας. Εδώ βλέπουμε πως η διεργασία P1 απαιτεί ακόμα 80 χρονικές μονάδες, 120-40, για να ολοκληρωθεί. Συνεχίζουμε με την P2. Αφαιρούμε και από τις απαιτούμενες χρονικές μονάδες της P2 το κβάντο χρόνο, 180-40, 140. Αφαιρούμε από τις απαιτούμενες χρονικές μονάδες της P3 το κβάντο χρόνο, 40-40 ίσον 0, και η P3 ολοκληρώθηκε έπειτα από 120 χρονικές μονάδες. Συνεχίζουμε με την P4, ομοίως 120 πλέον απαιτούμενες χρονικές μονάδες, την P5
όπου μας μένουν 40 χρονικές μονάδες ακόμα για την ολοκλήρωσή της και έχουμε κάνει ήδη τον πρώτο κύκλο. Πάμε πάλι από την αρχή με την P1. Μείον 40, 40 χρονικές μονάδες ακόμα για την ολοκλήρωσή της. Η P2 100, η P4 80 και η P5 ολοκληρώθηκε και αυτή μετά από 360 χρονικές μονάδες. Ξανααρχίζουμε τον κύκλο. Η P1 ολοκληρώθηκε μετά από 400 χρονικές μονάδες. Η P2 θέλει ακόμα 60 χρονικές μονάδες. Η P4 θέλει 40. Η P2 ακόμα 20. Η P4 ολοκληρώθηκε μετά από 560 χρονικές μονάδες. Και τέλος η P2 ολοκληρώθηκε και αυτή μετά από 580 χρονικές μονάδες. Μένει να υπολογίσουμε τον μέσο χρόνο ολοκλήρωσης και για τον αλγόριθμο Round Robin. Παρατηρούμε πως η διεργασία P3 ολοκληρώθηκε μετά από 120 χρονικές μονάδες. Η διεργασία P5 ολοκληρώθηκε μετά από 120 συν 240 χρονικές μονάδες, συνολικά 360. Η διεργασία P1 ολοκληρώθηκε μετά από 400 μονάδες. Η διεργασία P4 ολοκληρώθηκε μετά από 560 χρονικές μονάδες και η διεργασία P2 ολοκληρώθηκε μετά από 580 χρονικές μονάδες. Άρα, ο μέσος χρόνος ολοκλήρωσης υπολογίζεται ως εξής: 120 και 360 και 400 και 560 και 580 όλο διά τον αριθμό των διεργασιών, δηλαδή 5, ίσον 404. Κάποιος θα παρατηρούσε πως ο Shortest Job Next έχει το μικρότερο χρόνο ολοκλήρωσης. Θα μπορούσε να βγάλει το συμπέρασμα ότι ο αλγόριθμος Shortest Job Next είναι και ο καταλληλότερος για τη δουλειά. Δεν πρέπει να ξεχνάμε όμως πως ο Shortest Job Next δίνει πάντα προτεραιότητα στις διεργασίες με χαμηλότερες απαιτήσεις, το οποίο σημαίνει ότι κάποιες διεργασίες μπορεί να μην ολοκληρωνόταν και ποτέ. Εδώ τελειώνει το βίντεο. Ελπίζω να σας βοήθησα. Καλή συνέχεια.